Για τις εξελίξεις με την Total. Αντρίδα Δανίλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Ενέργειας μόλις της προβεί σε δηλώσεις, χαρακτήρισε απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην Total, αλλά ούτε και άλλα οικόπεδα, όπως μας εξήγησε. Χθες είπε ο ίδιος, ενημέρωσε τα κόμματα και παρέθεσε όλα τα στοιχεία. Το θέμα ξεκαθάρισε είναι γεωλογικό και οικονομικό και όχι γεωπολιτικό. Για τις εξελίξεις ανημέρωσαν ανάλογα και τον πρόεδρο της Βουλής, Γιαννάκη Ομήρου. Εξήγησε τους λόγους που η ΤΟΤΑΛ κοιτάζει τις επιλογές της για αποχώρηση από την Κύπρο. Επικεντρωνόμαστε, είπε ο Γιώργος Λακκοτρύπης, στο Τεμάχιο Αφροδίτη και τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα από το Αμαθούσα. Αυτού του είδους οι εξελίξεις για την ΤΟΤΑΛ, είπε ο κ. Λακκοτρύπης, είναι περισσότερο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Συμβαίνει να μην απογοητευόμαστε, αλλά ούτε και να δημιουργούμε υπέρμετρες προσδοκίες. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τα κόμματα. Ένα λεπτό, Άντρη, δηλαδή όλο αυτό που γινόταν τις τελευταίες ώρες για να τις δοθούν άλλες περιοχές έχει οριστικά τελειώσει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, άρα δεν πάει σε άλλα τεμάχια η Total. Φεύγει και μας αποχαιρετά. Ακριβώς. Μάλιστα. Φαίνεται όπως όλα δείχνουν και όπως μας ανέφερε και ο ίδιος ο Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι τώρα οι προσπάθειες... Άρα δεν υπάρχει καμία ελπίδα, η Total φεύγει, να το πούμε, είναι οριστικό, το λέει και ο Υπουργός, άρα ας μην έχουμε ελπίδες ψεύτικες, να το πούμε και στον κόσμο να το ξέρει. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην εταιρεία Total. Μάλιστα. Τώρα, έγιναν κάποιες δηλώσεις από τα κόμματα, τις οποίες σχολίασε ο Υπουργός. Θα αρχίσουμε τον Υπουργό και μετά στα κόμματα. Είπε ότι ο ίδιος ενημέρωσε όλα τα κόμματα, παρέθεσε όλα τα στοιχεία, τους εξήγησε ότι το θέμα δεν είναι γεωπολιτικό, αλλά αν οποιοδήποτε κόμμα έχει στοιχεία, ας τα παραθέσει, είπε ο Υπουργός. Τώρα είπε ότι μεταξύ άλλων οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο Κύπρος να αγοράσει φυσικό αέριο από την Κύπρο συνεχίζονται. Αυτή τη στιγμή είναι σε τεχνικό επίπεδο οι συζητήσεις και το ίδιο ισχύει και για την Ιορδανία, στην οποία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα πρέπει οποιαδήποτε απόφαση, είπε ο κ. Λακκοτρύπης, να είναι συμφέρουσα για το κράτος. Τα κόμματα, η ΕΔΕΚ χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη την απόφαση της εταιρείας Total να εγκαταλείψει τις εργασίες στα οικόπεδα 10 και 11. Σε δηλώσεις του κ. Νίκος Νικολαήτης είπε ότι η αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων εξακολουθεί να είναι μια ρεαλιστική προοπτική πρωταρχικής σημασίας για τη χώρα μας και η ΕΔΕΚ θεωρεί ότι με ψυχραιμία και υπευθυνότητα και μακριά από σκοπιμότητες πολιτικές να εξεταστούν όλες οι εναλλακτικές λύσεις με γνώμονα το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλώσεις έκανε και ο Νικόλας Παπαδόπουλος για το θέμα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει πιαστεί στον ύπνο. Είχαμε προειδοποιήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι με τις δηλώσεις του για το φυσικό αέριο θα ανέτασε το θέμα των τραπέζων διαπραγματεύσεων. Επιβεβαιώνονται, είπε, οι φόβοι μας και αντί για το Κυπριακό διαπραγματευόμαστε το φυσικό αέριο. Έχει δημιουργηθεί αβεβαιότητα, είπε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, και δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το φυσικό αέριο είναι υπό την ομιλία της Τουρκίας. Γι' αυτό η ΤΟΤΑΡ και άλλες εταιρείες προβληματίζονται. Με τους χειρισμούς της κυβέρνησης, είπε, έχουμε μείνει μόνοι μας και κινδυνεύουμε να χάσουμε την προοπτική αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Και κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νικήτα, να ανακαλέσει τη δήλωσή του, γιατί μόνο έτσι θα είναι πιστική, είπε, η Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με την